προκαλεί εντύπωση η αγωνία του κύριου Μητσοτάκη και του Μαξίμου να υποβαθμίσουν το θέμα. Προσωπικά στον Πρωθυπουργό εστιάζει τα πειρά του ο Νίκος Ανδρουλάκης, που επιμένει να ζητά απαντήσεις από την κυβέρνηση και τις κρατικές υπηρεσίες για την απόπειρα παγίδευσης του κινητού του τηλεφώνου. 14 εκατομμύρια ευρώ κάνει το Predator και δεν μπορεί να το έχει οποιοδήποτε. Δεν περιμένω από την ΕΕΠ να μας πει ότι δεν έχει το Predator. Περιμένω από την ΕΕΠ να μας πει ποιος στην Ελλάδα έχει το Predator για να εκβιάζει δημοσιογράφους και πολιτικούς. Η κυβέρνηση από την πλευρά της ζήτησε από τη δικαιοσύνη να εξετάσει κατά προτεραιότητα τις καταγγελίες για τη χρήση του λογισμικού υποκλοπών. Παράλληλα, τονίζει ότι τέτοιες πρακτικές συνιστούν απειλή και για άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Όχι μόνο η χώρα μας, αλλά και ολόκληρη η Ευρώπη είναι αντιμέτωπη με αυτή την απειλή. Είναι γνωστό ότι και η Ευρωβουλευτής Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Σπυράκη, είχε δεχθεί επίθεση στον υπολογιστή της, μια απόπειρα να υποκλαπούν στοιχεία από το mail της. Είναι ένα ζήτημα που απαιτεί να βρούμε τρόπους έτσι ώστε να απαντήσουμε απέναντι σε αυτού του είδους τις απειλές. Στο Μέγαρο Μαξίμου επικεντρώνει όμως τα πειρά του και ο ΣΥΡΙΖΑ, που με ερώτηση του καλεί τον Πρωθυπουργό να απαντήσει στη Βουλή ποιος ήταν ο εθνικός λόγος που επέβαλε την παρακολούθηση του δημοσιογράφου Θανάση Κουκάκη. Ενώ η κυβέρνηση αρνείται ότι έχει αγοράσει αυτό το παράνομο λογιστικό, το Predator, έχουμε έκθεση της Google για την ακρίβεια της ομάδας απειλών της Google, ναι, η οποία δηλώνει ότι στην Ελλάδα το Predator έχει αγοραστεί και λειτουργεί από κυβερνητικά υποστηριζόμενους φορείς. Δεν έχουμε κανέναν απολύτως λόγο να μην στηθεί άπλητο φως, ως οφείλουμε ως δημοκρατική κυβέρνηση να πράξουμε. Δεν νομίζω ότι το κράτος εμπλέκεται στη συγκεκριμένη παρακολούθηση. Ο δημοσιογράφος Θανάσης Κουκάκης, μιλώντας στο Έθνος GR, σημείωσε ότι σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες μετά από ανάλογα συμβάντα έπεσαν κεφάλια. Τι έγινε όμως στην Ισπανία προδημήνου όταν διαπιστώθηκε ότι είχε χρησιμοποιηθεί το Pegasus για να παρακολουθούν κυβερνητικά στελέχη? Ξυλώσανε την επικεφαλής της ΕΕΠ. Τι συνέβη στη Γερμανία? Ακριβώς το ίδιο. Τι συνέβη στην Ελλάδα? Ήταν απλά παρασκευή.